όποια προγράμματα παραλήφθηκαν εν λειτουργία ηλεκτρονικά, κύριε Παυλίδη, επειδή το αναφέρατε, και την καθαριότητα, την μισή λέξη είπατε. Στην καθαριότητα λοιπόν ήταν το μόνο, όχι το μόνο, ήταν ένα από αυτά που ήταν η λειτουργία και λειτουργήσε. Το τελευταίο που προμηθεύτηκε ο Δήμος, βέβαια διαγωνισμός έγινε σε αυτό, βέβαια το πληρώσαμε αρκετά ακριβά, έτσι ο δικός μας διαγωνισμός να βγει περίπου 30% ακριβότερα το πληρώσαμε από ό,τι Κατερίνη. Αλλά διαγωνισμός ήταν και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Το πήραμε εμείς, το πήρε και η Κατερίνη μετά και λειτουργήσε. Και λειτουργήσε μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 19. Εκεί παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα στα συστήματα GPS των οχημάτων, τα οποία οφείλονταν κυρίως, καταλαβαίνετε, το ξέρετε πολύ καλά όσοι ασχολείστε με τα ηλεκτρονικά, αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα τα δεδομένα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όλα τα σύνθετα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία έχουμε στα χέρια μας, από το κινητό που ξεκίνησε να είναι μια παντόφλα, μετά έγινε πιο μικρό, μετά ξαναγίνεται τώρα πιο μεγάλο και είναι ένα από τα χειρότερα, μια και σχετίζεται με την καθαριότητα, ένα από τα χειρότερα απόβλητα, τα οποία έρχονται και παρέρχονται και επανέρχονται συνεχώς και είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαχειριστούμε και σαν απόβλητα. Ξέφυγα λίγο, επανέρχομαι. Το θέμα λοιπόν του GPS αυτή τη στιγμή διευθετείται και το σύστημα ήταν σε λειτουργία και θα επανέλθει με μια αναβάθμιση άμεσα και λειτουργεί συνεχώς. Είναι ένα σύστημα που παραλάβαμε από τότε. Το θέμα είναι ότι εκείνο είχε τεθεί, ολοκληρώθηκε η λειτουργία, το σύστημα ολοκληρώθηκε εκεί στο μετέχμιο της μίας θητείας από την άλλη κτλ. Όμως κάποια θα πρέπει να τα δούμε λίγο πιο, να δούμε την πραγματική χρησιμότητά τους και αν είναι δυνατή η λειτουργία τους με τα σημερινά δεδομένα ή με τα δεδομένα τα προ 7-8 ετών κτλ. Εάν ήταν δυνατή η λειτουργία τους. Το ότι προμηθευτήκαμε σύγχρονα μέσα κτλ. Αυτό δεν λέει τίποτα. Πολλές φορές πρέπει να δούμε αν αυτό είναι δυνατό να λειτουργήσει σε ένα Δήμο και αν ο Δήμος πραγματικά το χρειάζεται. Γιατί οι πρωτοπορίες των Τρικάλων ή και της Βέρειας παλιότερα και δεν είναι μόνο να είναι πρωτοπορίες. Είναι το θέμα να προσφέρουν πρώτα να είναι λειτουργικά με την υπάρχουσα δομή των Δήμων εκείνη τη στιγμή ή και αυτή τη στιγμή που έχουν χειροτερέψει τα πράγματα και δεύτερον να είναι πραγματικά να προσφέρουν. Όχι μόνο να είναι, ξέρω εγώ, ένα παγκάκι 10 χιλιάρικα ή ένα πιστοποιητικό να βγαίνει με ένα κόστος, ξέρω εγώ, τεράστιο. Λοιπόν, όλα όμως αυτά είναι προς σωστή κατεύθυνση και κάποια στιγμή πρέπει να δούμε. Βέβαια, θέλει πάρα πολύ προσοχή στο όταν αναφερόμαστε στα υπόγεια του Δημαρχείου, γιατί εκεί έχει πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξουμε όλοι μας. Πάρα πολύ. Έτσι. Και κυρίως αυτά που είχαμε προμηθευτεί. Ποια ήταν πραγματικά η χρησιμότητα. Είχαν γίνει πολλές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για το ποια είναι πραγματικά και αν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν όλα αυτά. Τότε και δυστυχώς επαληθεύτηκε αυτό το πράγμα. Δεν ήταν θέμα. Παύλο, δεν. Κύριε Παυλίδη. Επιτρέπετε. Δεν ήταν θέμα. Το κάνω συνέχεια τώρα. Εγώ το δέχτηκα το ερώτημα, κύριε. Όχι, όχι. Δέχτηκα το ερώτημα. Δεν προβλέπετε. Και λέω το εξής. Δεν προβλέπετε. Δεν ήταν θέμα μόνο υπαλλήλων. Τους υπαλλήλους αυτούς και αν ήταν μόνιμοι και αν δεν ήταν μόνιμοι και τι ήταν και πού ήταν. Ήταν και μόνιμοι. Δεν ήταν όλοι μόνιμοι. Εντάξει, τέλος πάντων, τώρα μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ την άποψή μου σας την είπα, όπως και εσείς είπατε τη δική σας κτλ. Επίσης θέλω να πω κάτι άλλο. Αναφέρεστε για τρίτη φορά στο πρόγραμμα Leader του Αγίου Γεωργίου, της Κερκίδης του Αγίου Γεωργίου. Και αισθάνομαι την ανάγκη όχι ως κάτοικος του Αγίου Γεωργίου, αλλά ως πρώην πρόεδρος της ομάδας του Αγίου Γεωργίου, που πήγε, βρήκε την προμελέτη, παρακάλεσε τον κουμπάρο του, του έκανε δωρεά την άδεια, την οικοδομική άδεια. Προχώρησε όσο ήταν πρόεδρος ο κ. Παπαδόπουλος, όχι τώρα. Ούτε ο αντιδήμαρχος ήταν ούτε εκλεγμένος. Προχώρησε και με την, συνεργασία με τον Δήμο Βοβρά τότε, με τον κύριο Τσούντα. Προχωρήσαμε σε αυτό. Φτάσαμε τη μελέτη σε ένα σημείο, την παραδώσαμε στο Δήμο Βέρες. Ο Δήμος Βέρες την ορίμασε. Άνοιξε πρόγραμμα που δεν μπορούσε να μπουν ούτε του μακροχωρίου, ούτε γιατί δεν είχε. Κάποιο το μακροχώρι και το ΕΑΚ. Το ΕΑΚ ανοίξει τη Βέρεια, δεν μπορούσε να μπει στο Λίντερ. Αυτά τα ξέρετε και τα ξέρετε καλά. Και με κάνει εντύπωση που ρωτάτε.
Με κάνει εντύπωση που ρωτάτε. Το στάδιο του Μακροχωρίου έχει κερκίδες. Ήταν σε ένα επίπεδο. Τότε που ξεκίνησε η διαδικασία, ο Αγιώρης ήταν αυτός που ήταν και σαν ομάδα και σαν χωριό. Και είναι και σήμερα. Τι να κάνουμε τώρα, επειδή η ομάδα δεν είναι αλφαεθνική, τι να κάνουμε τώρα. Όπου δεν είναι η ομάδα αλφαεθνική, δεν κάνουμε γήπεδα. Κύριε Παυλίδη, εντάξει, κύριε Παυλίδη. Μέχρι εδώ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν προχώρησε επειδή ήταν όρημη μελέτη στο Λίντερ.